Συνεχίζονται τα έργα συντήρησης και καλοπισμού στο Δήμο των Σερών. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για την ανακατασκευή πεζοδρομίων στην πόλη των Σερών, όπου υπήρχαν σπασμένα τσιμεντένια πλακάκια, με αποτέλεσμα να μην διευκολύνονται στη μετακίνησή τους οι πεζοί. Τόσο στην πόλη όσο και στις τοπικές κοινότητες υπάρχουν πεζοδρόμια που έχουν φθαρμένες πλάκες και θα πρέπει να αποκατασταθούν. Όπως υποστηρίζει ο Αντιδήμαρχος Έργων του Δήμου Γιώργος Νυχτοπάτης, όπου χρειαστεί γίνονται καθημερινά παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι εκεί όπου υπάρχει αρμοδιότητα του Δήμου δίνεται λύση. Ήταν κάτι που έλειπε από την πόλη, έπρεπε να ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, ξεκινήσει μάλλον εδώ και πολύ καιρό. Συνεχώς κάθε μέρα ένα συνεργείο ή δύο συνεργεία βρίσκονται στους δρόμους και κάνουν αποκαταστάσεις σε μικρά ή μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν. Είτε κάπου μπορεί να είναι μία-δύο πλάκες οι οποίες όμως δημιουργούν πρόσβαση, πρόβλημα στην πρόσβαση των ανθρώπων, των δημοτών, είτε πιο μεγάλες επιφάνειες. Το πρόβλημα αυτό θα συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια όσο η Δημοτική Αρχή αυτή τα επόμενα τρία χρόνια και σίγουρα δίνονται λύσεις. Όμως θα το ξαναπώ για μία ακόμη φορά, ο Δήμος προχωράει σε αποκαταστάσεις πεζοδρομίων που είναι δικά του. Είτε τα κτίρια είναι δικά του, είτε είναι πλατείες, πάρκα, σχολεία, είτε τα δέντρα έχουν δημιουργήσει πρόβλημα, οι ρίζες των δέντρων σε κάποια πεζοδρόμια. Τα υπόλοιπα είναι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών να τα διορθώσουν, να τα συντηρήσουν. Αποκλείεται, δεν υπάρχει δυνατότητα ο Δήμος να συντηρήσει όλα τα πεζοδρόμια της πόλης με τον τρόπο αυτό. Σίγουρα ήδη είναι πάρα πολλά τα οποία έχουν αποκατασταθεί και ακόμη περισσότερα αυτά που χρειάζεται να αποκατασταθούν. Προχωράμε κάθε μέρα και στην πόλη και στις τοπικές κοινότητες, ώστε στα επόμενα τρία χρόνια να γίνουν όσο περισσότερα γίνεται, αν είναι δυνατόν, και όλα.